Βρισκόμαστε στο, στο αφιθέατρο του K 2000 στην Περαιά. Έχουμε κοντά μας το Βαγγέλη από το Ηχώραμα και θέλουμε να μας πει δύο-τρεις κουβέντες για το φεστιβάλ, το τρίτο φεστιβάλ Music Θερμαϊκός, το οποίο θα γίνει Σάββατο και Κυριακή. Φίλε μου Βαγγέλη, καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι, η ανταπόκριση εδώ πέρα που δείχνεις και βοηθάς πάντα τις δράσεις μας. Είναι το τρίτο μουσικό φεστιβάλ Θερμαϊκού, όπως πέρσι και πρόπερσι γίνεται και πάλι φέτος, περίπου στη ημερομηνία. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε νέα παιδιά που παίζουν μουσική στο Δήμο μας και όχι μόνο φέτος, έχουμε και από το Πλαγιάρι σχήματα. Είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και ανίχνευση, ας πούμε, αυτών των ταλέντων και όλου του στισήματος της εκδήλωσης. Φέτος θα έχουμε και πλαισιώματα από χορευτικά ταμπλό, οπότε καταλαβαίνεις ότι η δυσκολία του εγχειρήματος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά όπως πέρσι. Ο κόσμος στήριξε πέρσι την προσπάθεια γιατί ήμουν παρόν. Φαντάζομαι ότι και φέτος και με την προβολή που έγινε ότι πάλι θα γεμίσει ασφυκτικά. Βέβαια η τιμή του εισιτήριου είναι πάρα πολύ χαμηλή και αυτό είναι ένα μέσο προσέλκυσης του κόσμου. Αν θυμάμαι καλά είναι 5 ευρώ και για τις δύο μέρες. Έτσι ακριβώς. Πέρσι ο κόσμος μας στήριξε πάρα πολύ, ανέλπιστα πολύ. Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και πραγματικά είναι συγκινητικό. Καθιερώσαμε για φέτος 5 ευρώ την είσοδο και για τις δύο μέρες. Δηλαδή έρχεται κάποιος το Σάββατο με 5 ευρώ και μπορεί με την ίδια τσεκαρισμένη με πρόσκληση να έρθει και την Κυριακή. Αυτό το κάναμε για να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και να συμμετέχει και σε αυτό το πράγμα και να απολαύσει και τα παιδιά και τα παιδιά του να χαρεί και να διασκεδάσει μαζί μας. Νομίζω ότι έχετε βάλει και ένα λεωφορείο που μπορεί να μεταφέρει τον κόσμο από Μηχανιώνα. Ναι, βέβαια. Σε συνεργασία με το ΔΥΠΑΚΙΘ, το οποίο μας στήριξε σε αυτό το τομέα, θα υπάρχει ένα λεωφορείο που ανακαθορισμένες ώρες και στάσεις θα μπορεί να παίρνει παιδιά και να τα φέρνει έτσι που δεν έχουν μέσο να έρθουν προς το ΚΑΠΑ, να τα φέρνει μέχρι το ΚΑΠΑ και να τα μεταφέρει και στην επιστροφή στις 10.30 το βράδυ, κάθε μέρα. Είναι Σάββατο και Κυριακή με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή ώρα έναρξης επίσημα 7 η ώρα, γύρω σε 7 και 4 και 20 θα αρχίσουν και να παίζουν και τα συγκροτήματα. Τώρα η λήξη γύρω σε 11-11.30 νομίζω, 12 παρά βία-βία, παραπάνω δεν θα μπορέσουμε. Από ό,τι βλέπουμε, ήδη οι ετοιμασίες ξεκινήσανε. Μπήκα μέσα στο αφιθέατρο, είδα εκεί πέρα τους βοηθούς, στείνουν τα ηχητικά και όλα αυτά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, Δημήτρη, και εμείς τα ευχόμαστε. Μακάρι να είναι ένας θεσμός που να μείνει όσο αντέχουμε, να το κάνουμε και να διασκεδάσουμε όλα τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.